ήταν με χιούμορ που το είπε. Γιατί άκουσα τόσα πολλά τον τελευταίο καιρό που πιστέψετε με είναι. Εντάξει, το τελευταίο που άκουσα θα σας το πω. Ποιο? Άκουσα ότι. Και εμείς ακούμε πολλά. Τι ακούσετε εσείς? Τι εννοείς? Ναι. Για να πούμε κάτι άλλο. Άκουσα ότι πληρώνω τον Γιώργο για να μαζί μου. Λάω και εγώ γίνεται ρε παιδιά. Δηλαδή ούτε καν να πει κάποιος ότι... Το ανάποδο. Ούτε ότι σε πληρώνει Χριστέλα μου τίποτε, δεν αξίζει. Δηλαδή γιατί, επειδή είναι 6 χρόνια πιο... Ρε! Είναι 6 χρόνια πιο μικρός, εντάξει, δεν μου να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν το πληρώνουμε, Τζο. Αλλά θα σε ακούσουν μέλε που μπορούν να κάνουν. Άκουσα τούν το πράγμα. Και μάλιστα ότι το είπε κάποιο έτσι πολλά σοβαρά κιόλα. Αλήθεια. Ναι. Τέλεια. Και ξέρω τον Τζολέτσο μου το είπε. Πώ θα του διά. Καλή μου τιμολόγια κάθε μήνα. Εντάξει, παιδιά, ο καθένα μπορεί να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Ναι. Εντάξει. Τι να κάνει. Που να βρω πόσα πόματα να κλείσω 1000 στόματα, λέει και παροιμία. Ναι, Χριστιανά μου. Έχει αστεία πράγματα. Ναι, γελάς. Ναι. Ακούμε, αστεία. Διάφορα είναι ναι. Βαρβάρα, εσύ δεν καυκάες, άλλοι εσύ... εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εσένα πάντα, με ρωτήμα και καυκούμε. Όχι, μα είναι καλά σε ρωτήσαν, αλλά εδώ υπάρχει κόσμος που όχι, έχει... εννοώ ρωτούν μας, αλλά ένα πάντο, κάτι γελό. Έχουν πει κιόλας ότι... νομίζω πως οι περισσότεροι τουλάχιστον... όταν είχαμε βγει πρεμιέρα, που είχα πει εγώ κάποια πράγματα για την αποβολή που είχαμε αυτήν την ατυχία. Κάποιοι έχουν πει, και μάλιστα ξέρω και κάποιους από αυτούς που το έχουν πει, ότι δεν υπήρξε ποτέ αυτή η εγκυμοσύνη, ότι τα ψέματα και όλα αυτά. Εντάξει, τι να πεις, όταν ο άλλος μπορεί να σκεφτεί τόσο άρρωστα, γιατί ναι, ρε, Χριστιανό, δεν μπορεί να είναι λογικό είναι αρρωστά, αυτό το πράγμα. Χαρακτηρίζεσαι στο ακριβώς ναι, είναι, δεν μπορώ να ασχοληθώ με τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή, κάποιος για να κάνει αυτό το πράγμα, καταρχήν πρέπει να είναι αρρωστημένο μυαλό να χρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο ναι. Για, απλά και μόνο, για ποιο λόγο να το κάνει. Αλλά και ο άλλος που σκέφτεται ότι ο άλλος είπε ψέματα για κάτι τέτοιο, για μένα πάλι αρρωστημένο είναι και αυτό. Οπότε ναι. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με κάτι αρρωστημένο, γι' αυτό δεν ασχολήθηκα καθόλου. Η καλύτερη απάντηση είναι η σιωπή. Όχι, εντάξει. Δεν υπάρχει λόγο να σκεφτεί να ασχοληθεί. Ναι, εντάξει. Ναι. Πάντως του Γιάνκα κάποιος πρέπει να το απαντήσει μια νέα. Απάντησε του Αρναούτογλου. Ο Γιάνκα πήρε φορά το ράμα, νομίζω άρχισε να στέκεται στα πόδια του και κάνει τις διακοπές του. Εξεκίνησε να γάμνει του γελάκι, φέι. Αλήθεια. Μα έψαξε έτσι πράγμα, εσύ. Καλά, είναι δύσκολο. Ήταν εύκολο, εντάξει. Ξέρουμε ότι τι τελευταίε μέρε πήγαινε και τι έκαναν τι διακοπέ του. Πώ βλέπει ποιοι κάνουν like. Βλέπει τον Βαρβάρα. Πατά τη φωτογραφία. Έκανα να κάτσει να δει, φαντάζομαι ότι έχει πάνω από 10.000 like. Όχι, απλά κάποια ονόματα στα γράφει πάνω ψηλά. Όπω αυτό.